Αστρονομία είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από αστρολογία. Αυτά τα περί επιρροής των αστερισμών στην τύχη σας και τα καθημερινά εκείνα γελιοποιήματα, τα οποία δυστυχώς έχουν πάρει μεγάλη έκταση για το τι αριθμοί σας ευνοούν, ποιοι σας κάνουν λάθος, τι θα γίνει τη μία μέρα στη ζωή σας και ποιο δρόμο πρέπει να περάσετε και θα πάει καλά η δουλειά σας, γελιοποιούν την ίδια σας την λογική υπόσταση και την ανθρώπινη. Για όνομα του Θεού, αποπέμψτε αυτά τα πράγματα από την πλάτη μας, έχουν γίνει έλκος και προσθέτω ότι αποτελούν μίαν από τις μεθόδους για την υποδοχή του Αντιχρίστου που είπε και γενικότερα, αν θέλετε να φύγω από το θέμα Αντίχριστος, την διάβρωση γενικά της κοινωνίας μας και την εξαθλίωση του ανθρώπου να εξαρτάται καθημερινώς από τις αλφα οποιασδήποτε συνταγές ή βήτα του κάθε, να μην χαρακτηρίσω γιατί το δεν το ερώτημα. Σε αυτό μόνο θα πω εγώ. Πέστε κάτι, κύριε Δουράκη, θα μιλήσω. Συμπληρωματικά θέλω να πω για την σφαιρική ενημέρωση. Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε ότι ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, που εμφανίστηκε πριν από 1994 χρόνια επί της γης, είναι ο αληθινός ενσαρκωμένος Θεός, ο οποίος ήρθε επί της γης για να φέρει το μήνυμα. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Αυτόν τον Θεό δεν τον πίστεψαν όλοι. Το Ιουδαϊκό έθνος περίμενε και αυτό τον Μεσσία, αλλά όταν ήρθε ο Χριστός δεν τον πίστεψε. Αυτοί περιμέναν ένα βασιλέα εν δυνάμει, εν τη γη. Επίγειον. Επίγειον. Και είπαν ότι αυτός εδώ, τι είναι αυτός εδώ. Αυτός καβάλασε ένα γαϊδούρι. Ένα γαϊδούρι. Δεν είναι Θεός αυτός. Όσοι τον πίστεψαν γίναν χριστιανοί. Όσοι όμως δεν τον πίστεψαν, προσέξτε, και εδώ είναι το σημαντικό. Το προσέξτε, δεν πάει σε εσάς, πάει... Όχι, σε μένα, σε μένα, σε μένα, το λέτε σε μένα. Εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή. Όσοι δεν τον πίστεψαν, τον περιμένουν ακόμα. Και τον περιμένουν ως βασιλέα επί της γης. Και του προετοιμάζουν την έλευση και τη βασιλεία. Ποιοι δεν τον πίστεψαν, δεν μας λέτε. Γιατί δεν είναι όλοι. Από εκείνο που ξέρω είναι το Ιουδαϊκό έθνος. Έτσι θα το πω. Οι Ιουδαίοι θα μπράβο. Πω. Εντάξει, αυτοί δεν τον πίστεψαν. Λοιπόν, αυτοί, το κράτος του Ισραήλ λοιπόν δεν πίστεψε λοιπόν, και αυτοί αναμένουν τον Αντίχριστο. Ότι θα έρθει και θα βασιλεύσει επί της γης. Θα ιδρύσει μια κυβέρνηση και μέσω του περιούσιου λαού, που όλοι ξέρουμε κατά τις γραφές ποιος είναι, θα κυβερνήσει παγκοσμίως τον κόσμο. Και όλα συνδύνουν στην υποδοχή, διότι μίλησα περί δυνάμεων υποδοχής. Όλα λοιπόν συντείνουν στο να προετοιμάσουν αυτόν τον κόσμο να υποδεχθεί και να υποταχθεί σε αυτόν που καθημά στους χριστιανούς είναι ο Αντίχριστος, αυτός που θα πλανεύσει πολλούς, ενώ για αυτούς είναι ο επιγής Μεσσίας τους, δηλαδή ένας άνθρωπος που θα βασιλεύσει εδώ. Αυτό ήθελα να πω και νομίζω ότι ολοκλήρωσα τώρα. Πολύ σωστά. Έτσι, και αυτό το πώς θα τον υποδεχθούν και το τι θα κάνουν και πώς θα μας οδηγήσουν στο να τον δεχθούμε, εν ολίγης περιγράφεται και σε ένα βιβλίο γνωστό, τα πρωτόκολλα των σοφών θυσιών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Παλετσάκη. Κυρία Δουράκη τώρα, να κάνω μία διευκρίνηση εδώ. Έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα τα οποία στρέφονται προς απάντηση. Όχι, σε εσάς δεν είναι εναντίον. Μόνο ένα υπήρξε εναντίον το τελευταίο και το λέγω γιατί τα λέμε όλα σε αυτήν την εκπομπή. Απλώς δεν βάζω το τηλέφωνο εδώ γιατί θα χαθεί όλη η ροή. Γίνεται χαμός. Το λέω και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί, αλλά γίνεται χαμός από τηλεφωνήματα και έτσι θα χάναμε τη ροή τελείως. Ναι. Παίρνω όσα προλαβαίνω και τα δίδω. Λοιπόν, και σας λέω πρώτα απ' όλα, λέει κάποιος κύριος, είπε αν φοράτε άστρα στην μπλούζα σας, δεν νομίζω ότι φοράτε όχι, άστρα στην μπλούζα. Κύριε των δυνάμεων με τιμών γενού. Λοιπόν, πάει αυτό. Αυτά κι αν είναι φαρισαϊκά. Εντάξει, αυτά δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Επιτρέψατε μου να πω εγώ ότι δεν είναι καλά. Ότι είναι φαρισαϊκά. Έχουμε άλλα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι η μπλούζα μου έχει άστρο. Σας παρακαλώ, κύριε Φυλακό, εδώ να διευκρινίζουμε. Σας παρακαλώ. Εντάξει, φύγαμε, αυτό ήταν το αλατοπίπερο, να το βάλουμε κάποια στιγμή να σπάσει λίγο. Γιατί το αγόρασε, ας πούμε, κάποιος και μου το έκανε δώρο και λοιπά, που δεν έχει κανένα άστρο, αλλά υποθέσουμε ότι έχει άστρο. Σημαίνει τι, ότι εγώ τούτη την ώρα που μιλάω κάνω αντεθνικό έργο και αντιχριστιανικό και μεσιονίστρια. Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά. Εντάξει, λοιπόν, αυτή είναι που σας λέγω ότι. Όχι, τέλος πάντων. Άνθρωπος, ο άνθρωπος αυτό πήγε να παρατηρήσει. Εγώ το είπα σαν αλατοπίπερο. Ναι. Να σπάσουμε και ένα χαμόγελο που λέμε στην εκπομπή μέσα. Προχωρώ, κυρία Δουράκη, με 2-3 ερωτήματα τα οποία απευθύνονται σε εσάς και. Να απαντήσετε ότι την Πεντάλφα την συναντούμε ακόμη και σε τηλεοπτικά παιχνίδια.
Σε αυτό επάνω, αν έχετε κάτι να παρατηρήσετε, ότι ναι, κάτι ακόμη και σε τηλεοπτικά παιχνίδια και σε παιδικά παιχνίδια. Και υπάρχει και περαιτέρω ερώτηση ναι. ότι την συναντούμε και στην εκκλησία. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πέρα. Το δικαιολογείτε αυτό, υπάρχει. Βεβαίως και ο κύριος Πανετσάκης πριν από λίγο πριν μπούμε στο στούντιο μου έλεγε ότι σε εκκλησίες του Βόλου, επάνω σε, στα τούβλα, είδε ο ίδιος και επισήμανε το 666, μάρμαρα κιόλας, ανάγλυφο, όπως και ότε. Εσείς οι ίδιοι τη βγάλατε την είδηση. Βεβαίως τότε με τους νέους ανθρώπους. Ο οποίος ο Τέρες φραγισμένος. Είναι πλέον. Το καντράν το κεντρικό το μεγάλο ναι. με το 666. Θέλουν να μας φραγίσουν όλους. Και έμψυχο και άψυχο υλικό. Εντάξει. Λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Πεντάλφα και εξάλφα. Αυτά τα δύο. Μάλιστα. Πεντάλφα και εξάλφα. Άλλο ένα. Τι σημαίνει το 144 συν 1000 συν 1, αν ξέρετε είναι το σήμα των χιλιαστών, ναι, κάτι κοίτα, γίνεται. Είναι το σήμα των χιλιαστών. Αυτά τα 144.000 που λένε αυτοί και δηλώνουν ότι είναι οι εκλεκτοί και ο περιούσιος λαός, οι κεχρισμένοι, έτσι τους αποκαλούν, οι κεχρισμένοι που θα κυβερνήσουν και όλοι οι άλλοι θα είναι δούλοι, εμείς θα είμαστε οι δούλοι, δηλαδή θα είμαστε τα γαϊδούρια, να την πω να μου επιτραπεί η λέξη αυτή. Μάλιστα. Και μας λένε γκόιμ και μάλιστα ξέχασα να φέρω και ένα πόστερ που έχει ακριβώς το σχέδιο. Μας παρουσιάζουν με την αρχαία Αιγυπτιακή στολή και έχουν εδώ ένα προσωπείο μουτσούνας γαϊδουριού. Δηλαδή όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αναπαριστούν, δηλαδή γίνεται η αναπαράσταση των Ορθοδόξων πιστών με τη μορφή γαϊδουριού. Ότι εμείς... Νομίζω πως και ο σιωνισμός περνάει ναι. στα πρωτόκολλα των σιωνισμών. Ναι. Ότι εμείς περνάει είμαστε... η λέξη γκόιμ και τους Έλληνες. Γκόι και γκόιμ. Στο Ταλμούδ. Οι Ταλμουδιστές. Σιωνοταλμουδιστές. Λοιπόν, ότι όλοι αυτοί θα έχουν υπηρέτες γκόιμ, Ορθοδόξους. Ναι, θα έχουν τους Ορθοδόξους που μας αποκαλούν με αυτή την ορολογία. Λοιπόν, αυτοί είναι οι 144.000 οι κεχρισμένοι, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, που τώρα και προχθές έδειξε πάλι στην εκπομπή, συνέχεια τους δείχνουν και αύριο πάλι τα ίδια. Λοιπόν, μας δείχνουν ότι αυτοί περιμένουν τον πραγματικό Μεσσία, ενώ αυτός που περιμένουν αυτοί είναι ο Αντίχριστος και ο πραγματικός Μεσσίας το χάσανε, το τρένο ήρθε. Και δυστυχώς για αυτούς θα τον αναγνωρίσουν στο παραπέντε, αλλά θα είναι αργά, θα έχουν κάνει ένα πλανήτη έτσι, γιατί οι ίδιοι τα δημιουργούν αυτά, καταστροφή του πλανήτη, για να αποδεχθούμε τα σχέδιά τους. Αυτή είναι η ήδη καταστροφή του Μάλιστα. κόσμου. Γιατί άλλη μία ερώτηση δεν θα μπορέσω να σας κάνω, άλλες είναι πάρα πολλές, αλλά καλύτερα σας κάνω να ολοκληρώσουμε. Για να ολοκληρώσετε το θέμα σας. Άλλη μία ερώτηση να απαντήσετε. Ζητούν πολλοί τηλεθεατές να μάθουν γιατί ενώ τώρα η πολιτεία ξέρει για το θέμα του σατανισμού πλέον σε πλάτη και μήκη αρκετά μεγάλα. Γνωρίζει την έκταση λίγο ή πολύ και ο αρμόδιος υπουργός δημοσίας τάξης εννοώ. Και η κυβέρνηση, εν το σύνολό της, αλλά και η Εκκλησία και γενικότερα και... Πολιτεία και Εκκλησία. Πολιτεία και Εκκλησία. Γιατί ενώ τώρα ξέρουμε για το θέμα της σατανολατρείας και του σατανά, δεν αρχίζει μία εκστρατεία τώρα... Δυναμική. Η δυναμική και ξαφνικά το θέμα έπεσε, και χάνεται και ακόμη και το 666 που προείπατε, ότι εγώ έδωσα την υπόψη των τηλεθεατών την πληροφόρηση ότι ο νυν πρωθυπουργός έχει ταχθεί εναντίον του χαράγματος το 666 της νέας ταυτότητας. Πρέπει να βγει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πας σε Ελλάδος να λάβει θέσεις. Διότι είπαμε, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Η σύνοδος που έγινε και ναι, που εξέδωσε και εγκύκλιος. Δεν βγήκε εγκύκλιος να πληροφορεί ο Αρχιεπίσκοπος, συγγνώμη κύριε Ζαφυρακόπουλε, να μας πληροφορεί εμάς. Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος μέχρι πρόσφατα δήλωνε ότι θα κατεβάσει το λαό στα πεζοδρόμια και μάλιστα και εμένα με είχε διαβεβαιώσει, θα κατεβάσει όλους τους Έλληνες και θα απαγορεύσει και είχε στείλει και στην προηγούμενη εγκύκλιο τον αριθμό αυτό και τις ταυτότητες. Παραλαβή χειρογράφων μόνον ταυτοτήτων και όχι ηλεκτρονικού τύπου και μορφής ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Και ξαφνικά βγαίνει κάποιος. Ποιον εκπροσωπεί, την Εκκλησία εκπροσωπεί, δεν μας είπε. Το Υπουργείο εκπροσωπεί. Την επίσημη κυβέρνηση ποιον εκπροσωπεί. Και ακούμε ξαφνικά ότι δεν φόβον φέρεται. Αυτό θα μας πούνε βέβαια, ότι δεν φόβον φέρομεν. Ο ελληνικός λαός όμως, που είναι πιστός λαός του Θεού και τους το λέμε να τα ακούσουνε, έχει τεράστια ερωτηματικά και δεν θα μας πείσουν εύκολα ότι οι ταυτότητες και κάθε μορφή ταυτότητας ηλεκτρονικής, είτε είναι ταυτότητα εμπορικών συναλλαγών, είτε είναι ταυτότητα αστυνομική, είτε είναι διαβατήριο ηλεκτρονικό, είτε είναι οι δηλώσεις. Είπατε διαβατήριο ηλεκτρονικό. Εγώ σπανίως διακόπτω εδώ, θέλω να σας διακόψω να υπενθυμίσετε την γνώση που έχετε και σε μένα και κυρίως προς τους τηλεθεατάς, να πείτε για το τι γίνεται τώρα πλέον στην Αμερική σχετικά με τον αριθμό 666 και το λέιζερ που είναι χαραγμένο εδώ. Έχετε εμπειρία επ' αυτού και να την πείτε. Λοιπόν, παρακαλούμε, εδώ πέρα πρέπει να εστιάσουμε και να δοθεί προσοχή. Εδώ ή
Ή είμαστε αποφασισμένοι, γιατί γνωρίζουμε ότι σε λίγο έρχεται η καταστροφή της Ελλάδος. Την καταστροφή της Ελλάδος, λοιπόν, η Ελλάς θα καταστραφεί εάν οι ίδιοι οι άρχοντές της προτείνουν, έχουν ανοίξει ήδη τις πόρτες προς τον εχθρό, που είναι ο σιωνισμός. Λοιπόν, τους ανοίξανε και μας ξεσκίζουνε. Ξεσκίζεται το σώμα της Ελλάδος, αποστασία από τον κλήρο, προδοσία από παντού, εφησυχασμός, ώστε να μην ανησυχήσουν οι πολίτες και πούνε, ναι, αλλά εμένα ο τάδε Μητροπολίτης μου είπε ουδέν φόβον φέρω, να το πάρω. Να πάρω και την ταυτότητα, να πάρω και το ηλεκτρονικό διαβατήριο, να υπογράψω και εκεί, να πάρω και τις τηλεδιοδιακές κάρτες. Τις τηλεδιοδιακές κάρτες τώρα. Δηλαδή θα μας αστυνομεύεται, θα μας γίνει η ζωή βίος αβίωτος. Θα περνάμε από τα διόδια, κύριε Ζαφυρακόπουλε, και θα ξέρουν τι ώρα σταμάτησε το εψιλον ταφτάδε αυτοκίνητο του κυρίου Ζαφυρακόπουλου, της Δουράκη, του Παπαδόπουλου κλπ. Πέρασε από τη Χαλκίδα τούτη την ώρα, έτσι. Θα έχουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα. Ανεβαίνουν λοιπόν τα αυτόματα, γιατί μας είπαν ότι πρέπει να φέρουμε ηλεκτρονική ταυτότητα. Έτσι μόνο θα σηκώνονται οι μπάρες και θα καταγράφεται ο αριθμός αυτόματα του αυτοκινήτου που επέρασε από τα διόδια. Μα ήδη συμβαίνει αυτό νομίζω στην Ιταλία, δίπλα μας. Ναι, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στην Ιταλία. Εμείς αυτή την ώρα δηλώνουμε στον κόσμο και κάνουμε καταγγελία για να μην συμβεί και σε εμάς. Γιατί εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες πρέπει να προστατευτούμε. Από κάθε μορφής, προσέξτε και το δηλώνω, ταυτότητα. Δεν είναι η ταυτότητα αυτή που αναμένει ο κόσμος τώρα που θα φέρει το 666. Εδώ είναι η παγίδα η μεγάλη, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Όλες οι ταυτότητες εμπορικών συναλλαγών, Mastercard, Εθνοκάς, όλες αυτές που έχουν βάλει τον κόσμο σε αυτό το λούκι, στις τράπεζες, στις νομαρχίες, στις εφορίες, να υπογράφουν και να κωδικοποιούνται, τα παλιά χαρτιά μας κωδικοποιήθηκαν. Πού σκιστήκανε και καήκανε. Και τώρα γίναμε χειρότερη δούλη, χειρότερη μορφή δουλεία που. Και πώς θα παρακολουθήσουμε τη σύγχρονη εποχή, κυρία Σάκη. Και σύγχρονη εποχή. Όταν η σύγχρονη εποχή εμένα μου αφαιρεί την ελευθερία που τη σεβάστηκε ο ίδιος ο Θεός και δημιουργεί αυτή η σύγχρονη εποχή, αυτό το κράτος του Αντιχρίστου, δημιουργεί ανελεύθερους πολίτες, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου που το σεβάστηκε ο ίδιος ο Θεός και μας έχει πανελεύθερους. Λοιπόν, θα το σεβάσουν και δεν το σέβονται αυτοί που θέλουν να επιβάλλουν τα σχέδιά τους. Λοιπόν, θα μας καταστήσουν ρομποτοειδή ελεγχόμενα. Εάν είμαι εγώ στη Χαλκίδα, εάν βρίσκομαι στον τάφο, εάν είμαι στο σπίτι μου, στο κρεβάτι μου, θα γνωρίζουν τα πάντα. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε βαθμό κακουργήματος. Αστυνομεύονται τα πάντα, θα μας παρακολουθούν μέσα στα σπίτια μας. Ο αριθμός αυτός μας αποχριστιανοποιεί και σιγά σιγά χάνουμε. Έτσι, και την ταυτότητα την θρησκευτική και την εθνική. Και γινόμεθα οργανά τους. Γιατί δεν θα μπορούμε να φέρουμε αντίσταση και αντίδραση να κάνουμε εάν δεχθούμε με τη θέλησή μας και βάλουμε υπογραφή σε αυτά που μας στέλνουν τους καινούριους νόμους. Το 666 να υπογράψουμε στη ΔΕΗ, το 666 στον ΟΤΕ, το 666 στην ΕΙΔΑΠ, στα τηλεδιώδια, στα φώτα, στα νερά, στα τηλέφωνα. Θέλουν να μας φραγίσουν και έτσι. Αποπροσανατολίζουν τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, για να το ξέρετε αυτό το λέμε, έτσι, για να μας περνάνε, γιατί μερικοί θα βγουν μετά αργότερα και θα πούνε αυτοί είναι τρελοί που μιλάγανε εκεί. Δεν είμαστε καθόλου τρελοί, έχουμε σώα στα σφρένας, παρακολουθούμε την συνωμοσία τη διεθνή που παίζεται σε βάρος των Ορθοδόξων και μόνων λαών γενικά. Και να πούμε ότι περνιέται και με ταινίες, επαναλαμβάνουμε, και με έτσι. Μουσική, τα μηνύματα και με σατανολατρία. Και με τελικά κάθε μορφή διαβρώσεως της ανθρώπινης υποστάσεως και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τον ελληνισμό, χτυπήματα συνεχή κατά του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται. Μπορούμε να πούμε ότι και πολλά από όσα επισυμβαίνουν σε εθνικά θέματα έχουν τις ρίζες τους μέσα σε ένα τέτοιο. Όχι όλα, αλλά πολλά. Θέλω να εφιστήσω την προσοχή κ. Ζαφυρακόπουλο και στο εξής. Ότι τούτη την ώρα ο ελληνικός λαός ασχολείται με την αρχαιοκαπηλεία του κυρίου Μητσοτάκη και του κάθε κυρίου πρώην πρωθυπουργού, υπουργού κλπ. Και όλα αυτά. Αυτά και τις υποκλοπές. Αυτά τούτη την ώρα γίνονται, είναι σκόπιμα γίνονται όλα αυτά για να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό από τα κυρίως εθνικά θέματα και από το σφράγισμα που μας σφραγίζουν με ταχύτητα τους ρυθμούς και το έχουμε παρήρηση. Δηλαδή την εξόντωση της Θράκης, τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου και όλα αυτά θα βρεθούμε μια ωραία πρωία. Έτσι με σύνορα του 1897 νομίζω, πότε ήταν, 1800... Ναι, ήδη υπάρχουν πάρα πολλά, κύρια Δουράκη, που μπορούμε να θίξουμε πάνω σε αυτό το τομέα που ανοίγεται. Θα σας παρακαλέσω πλέον να επιλογήσετε. Και να επιλογήσετε, διότι
μέσα σε ένα-δύο λεπτά επιλογίστε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Δυστυχώς είναι τεράστιο το θέμα και δεν μπορούμε να... μία συμβουλή προς τον κάθε τηλεθεατή, όπως το πιστεύετε εσείς, όπως το βλέπετε, σαν σύντμηση. Εγώ θα ήθελα να πω, κύριε Ζεφυρακόπουλε, ότι η ΕΟΚ ήταν η μεγάλη παγίδα. Μη μου το φέρετε στην ΕΟΚ. Πέστε μου αν θέλετε, γιατί πάμε σε πολλά ζητήματα. Η μεγάλη παγίδα, λοιπόν, ένα ψάρι αγκιστρωμένο η Ελλάδα εκεί που σπαρταράει και θέλει να διαφύγει και δεν μπορεί. Και δεν μπορεί να διαφύγει διότι η Ελλάδα απέκτησε ηλιστικό πνεύμα. Έρχεται το ένα πακέτο. Θα το αποκτούσε έτσι κι αλλιώς. Όχι, το ένα πακέτο μετά το άλλο, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Οι ίδιοι οι Έλληνες, εμείς γίναμε ληστές. Εμείς θέμε. Δεν φταίει ο σιωνισμός. Εμείς που αποδεχόμεθα το σχέδιο του σιωνισμού. Εμείς γιατί το αποδεχόμεθα άνευ αντιδράσεως και άνευ αντιστάσεως. Βλέπετε, η Σερβία πολεμάει. Πολεμάει. Θέλει τα εδάφη της. Θέλει την ιστορία της. Θέλει τη θρησκεία της. Θέλει την παραδοσή της. Εμείς είμαστε εκφυλισμένα άτομα, εκφυλισμένοι Έλληνες, νεοέλληνες, που καθόμαστε και πατάμε και κάνουμε σάπινγκ και λέμε, α, αυτό δεν με συμφέρει. Τον χριστιανισμό τον θέλουμε στα μέτρα και στα σταθμά τα δικά μας. Ό,τι μας συμφέρει και ό,τι μας βολεύει. Μόλις μας στήξει κάτι, λέμε και Χριστό και Αντίχριστο. Θέλω και Χριστό και Αντίχριστο. Αν δεν γίνονται δυσί κυρίοι, εργάζεστε, δεν γίνεται. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, για να τελειώσουμε. Δύο λέξεις, αν θέλετε, πλέον. Πρέπει να πούμε στους κυρίους αυτούς που μας ακούνε και όποιοι θέλουν να είναι Έλληνες πραγματικοί και είναι χριστιανοί πραγματικοί, πρέπει να γνωρίζουν ότι η χώρα μας είναι στα εξών συνεθέθη. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο μπαίνει και πιο βαθιά στην εξαφάνισή της. Λοιπόν, εάν τα ίδια τα παιδιά της δεν την υπερασπιστούμε, δεν αντιδράσουμε, δεν θελήσουμε να κρατήσουμε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας και προπάντων τη θρησκεία μας, που αυτή θα οδηγήσει σε νίκη το ελληνικό έθνος, την ορθοδοξία μας, μόνο αυτό, δεν θα μπορέσουμε, θα εξαφανιστούμε και σαν λαός και σαν κράτος από προσώπου γης. Αυτή θα είναι η τιμωρία μας. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να πούμε ότι οι Έλληνες, γιατί υπάρχει υγιής μερίδα Ελλήνων, αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Η υγιής λοιπόν μερίδα Ελλήνων θα κάνει τα αδύνατα δυνατά και συγκεντρώσεις και όλα ό,τι δεν φαντάζεστε, για να μπορέσει να γίνει κατανοητό στους Έλληνες ότι δεν πρέπει να σφραγιστούν και να περάσουν σε κανένα κομπιούτερ από αυτά. Μα. Οι Έλληνες δεν είναι εωκατζίδες. Δεν θέλουν εβραϊκή υποτέλεια. Συγγνώμη, το περιόκ, κυρία Ρεδουράκη, είναι άποψή σας προσωπική. Ωραία, είναι άποψή μου προσωπική. Ναι. Λοιπόν, δεν δέχονται τα, εμείς προσωπικά δεν δεχόμεθα και είμαστε μεγάλη μερίδα τα αντεθνικά όλα αυτά και αντιχριστιανικά περί ναρκωτικών και ούτε τα σατανοκρατικά χαράγματα. Προχωρείτε, άποψή σας. Τα σατανοκρατικά χαράγματα αυτά δεν θα περάσουν στην Ελλάδα. Και θέλω να μου επιτρέψετε να απευθύνω μία έκκληση στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Σεραφείμ, από εδώ, και να τον παρακαλέσω να μας πει ανοιχτά ή να στείλει εγκύκλιο προς όλες τις εκκλησίες να μας ενημερώσει εάν όντως έχει διατάξει και έχει βάλει υπογραφή να παραλάβουν οι Έλληνες και να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία του αντιχριστισμού, δηλαδή της αποχριστιανοποίησης. Μακαριότατε, παρακαλώ. Τι εννοείται, γιατί πράγμα εννοείται. Ναι, για τις ταυτότητες, για το σφράγισμα του 666, εάν ο Μακαριότατος συνενεί, εάν δεν φέρει καμία αντίδραση, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και τα καινούργια ηλεκτρονικά διαβατήρια και οι ηλεκτρονικές ταυτότητες υγείας φέρουν τον αριθμό του αντιχρίστου. Τα πάντα, τη στιγμή που τα κομπιούτερ διεθνώς, αυτό το γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος, το είπατε προηγουμένως, κ. Ζεφυρακόπουλε, ότι τα κομπιούτερ διεθνώς, οι τράπεζες διεθνώς, η Αμερική, όλοι είναι σφραγισμένοι. Τα είπαμε, Ευρώπη, μην επεκτείνεστε γιατί λοιπόν, κλείνουμε, από εκεί και μετά, μακαριότατε, προσέξτε, μην κάνετε το εθνοκτόνο αυτό έγκλημα, να προτείνετε και οποιοδήποτε ιεράρχης είναι αυτός ορθόδοξος, να προτείνετε στον ελληνικό λαό να πάρει τις ταυτότητες και να δεχθεί ευρωπαϊκή ταυτότητα και όχι χειρόγραφη ελληνική. Ο Έλληνας δεν καταστρέφει την ιδιότητά του. Θέλουμε να παραμείνουμε Έλληνες ορθόδοξοι και θα παραμείνουμε με το όποιο κοστολόγιο είναι αυτό. Πολύ σωστά, κυρία Δουράκη. Αυτό είχα να πω. Διατυπώσατε την άποψή σας. Εγώ παρεμπιπτόντως πριν επιλογήσω να πω στους τηλεθεατές μας ότι για μία ακόμη φορά ότι έχει υπάρξει σύνοδος, εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου, δια της οποίας τουλάχιστον προ δεκαμήνου νομίζω είχε βγει, όταν είχε ανακοινηθεί προ ενός έτους, όταν είχε ανακοινηθεί το θέμα των ταυτοτήτων και του σφραγίσματος αυτού του 666 στις νέες ταυτότητες, είχε ανακοινηθεί το θέμα, είχε υπάρξει σύνοδος της Εκκλησίας, εξεδόθη εγκύκλειος δια της οποίας απεκήρυται το σύστημα αυτό, το ΕΚΑΜ, το ονομαζόμενο, και το 666, εν πάση περιπτώσει, η έκκληση της κυρίας Δουράκη δεν βλάπτει. Είναι ένα θέμα για το οποίο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος μπορεί
με ευκαιρία τη σατανολατρεία, με αφορμή μάλλον τη ευκαιρία τη σατανολατρεία και τα διάφορα που είπε η κυρία Δουράκη περί σφραγισμάτων σε διαβατήρια, σε κάρτες υγείας κτλ. Να κάνει μια νεότερη δήλωση ή εν πάση περιπτώσει και η Ιερά Σύνοδος ακόμη να εκδώσει μια εγκύκλιο ανάλογη εκείνη που είχε βάλει στο παρελθόν που να διευκρινίζει αυτά τα πράγματα. Ζητώ συγγνώμη κύριε Ζηφυριακόπουλε για μισό λεπτό. Θα ήθελα να και προσωπική μου παράκληση αλλά και όλων όσων μας ακούνε και μου το είχαν πει προηγουμένως, μου είχαν ευθύνει στην προσοχή, παρακαλούμε να κάνετε έκκληση για την Εκκλησία της Ελλάδος να κάνει δυναμική κινητοποίηση. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι, ο λαός αναμένει δυναμική κινητοποίηση για να μην περάσουν τα σιωνιστικά σχέδια. Το είχε υποσχεθεί και αυτό ο Αρχιεπίσκοπος, η Ιερά Σύνοδος με την εγκύκλιο την οποία είχαν πει, δεν την έχουμε δει, εντάξει και αυτό ας εισακουστεί. Εν πάση περιπτώσει, ας φτάσει μέχρι τα αυτιά του Αρχιεπισκόπου και της Ιεράς Συνόδου να δούμε τι θέση θα λάβει. Αγαπητοί τηλεθεατές, ύστερα από 3 ώρες σχεδόν, η εκπομπή αυτή έφτασε στο τέλος. Κάποια στιγμή έπρεπε να σας σεβαστούμε. Συγγνώμη που σας κρατήσαμε τόσο αργά, τεράστιο το θέμα. Ήταν και 2 συνομιλητές οι οποίοι έχουν πολλές γνώσεις, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, επί των θεμάτων που μιλήσαμε. Έπρεπε ο σταθμός να παραχωρήσει αυτό το χρόνο για να ολοκληρωθούν οι απόψεις τους και εσείς επίσης να λάβετε μια πλήρη εικόνα του τι πρεσβεύει ο καθένας. Αυτά που ακούστηκαν, βεβαίως εσείς θα τα κρίνετε, αν είναι σωστά, αν είναι λάθος, θα επιλέξετε και εν τέλει πιστεύω πως με την ταπεινή μου κρίση το λέω αυτό, πως όσα ελέγχθησαν αφήνουν πάρα πολλά περιθώρια τουλάχιστον διερωτημάτων του τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Αρκετά από αυτά τουλάχιστον. Αγαπητοί φίλοι, τελειώνω με την ευχαριστία της τηλετώρα και τη δική μου προσωπικά για την ανοχή που επιδείξατε σε αυτή την μαραθώνια εκπομπή περί σατανισμού και περί της διαβρώσεως που δέχεται η Ελλάδα, τα χτυπήματα που δέχεται ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία μας. Καλή νύχτα σας.